Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με γοργούς ρυθμούς προχωράω, εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, με τους οφειλέτες που ξεκινούν τη διαδικασία να αυξάνονται συνεχώς. Ένας στους τέσσερις από όσους έχουν καταθέσει αίτηση έχει καταφέρει να ρυθμίσει με επιτυχία τις οφειλές του. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη συμμετοχή στον εξοδικαστικό μηχανισμό, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μόνο οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων για τα χρέη σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία που έχουν εξαγγελθεί μπορούν να δώσουν πραγματική ανάσα στο μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Η ελληνική κρίση συνεχίζει να προκαλεί πόνο και φόβο στους δρόμους της Αθήνας, γράφει το CNBC. Πρέπει να προσποιούμαστε ότι όλα είναι καλά, δηλώνουν στο Αμερικανικό Πρακτορείο Έλληνες πολίτες. Η κοινωνική και οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη για τον Μέσο Έλληνα και το γεγονός ότι το 2019 είναι χρονιά εκλογών επιβαρύνει το κλίμα. Οι εκλογές αναμένονται τον Οκτώβριο, αλλά οι Έλληνες έχουν κουραστεί με το σύστημα και δεν θεωρούν ότι θα φέρουν θετικές εξελίξεις, αναφέρει το Πρακτορείο. Νέα διεθνή βραβεία για τον ελληνικό τουρισμό απέσπασε η χώρα μας στο Λονδίνο. Η Ελλάδα αναδείχθηκε στον καταξιωμένο διεθνή θεσμό για τον θαλάσσιο τουρισμό, Wave Awards, ως ο καλύτερος προορισμός κρουαζιέρας παγκοσμίως. Τα Wave Awards απονέμονται κάθε χρόνο σε ειδική τελετή στο Λονδίνο, κατόπιν ψηφοφορίας επαγγελματιών και εξειδικευμένων συντακτών στον θαλάσσιο τουρισμό. Η Ελλάδα ήταν υποψήφια για πρώτη φορά στην κατηγορία της κρουαζιέρας και απέσπασε το πρώτο βραβείο. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.